Αν δούμε το χάρτη, διότι θα δούμε ότι οι υποψήφοι οι οποίοι υποστηρίχθηκαν από τη Νέα Δημοκρατία δεν ήθελαν να χαρακτηρίζονται νεοδημοκράτες ή προερχόμενοι από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι παντού άσπρο. Αυτό σημαίνει μια γενική αποδοκιμασία της κυβέρνησης, την οποία ήξεραν ήδη οι υποψήφοι και προτίμησαν αυτό το λευκό χρώμα. Ναι, αλλά εσείς μην πανηγυρίζετε για το λευκό. Εσείς πρέπει να πανηγυρίζετε για τα δικά σας. Εμείς δεν πανηγυρίζουμε για το λευκό. Μου ζητήσατε να κάνω μια εκτίμηση. Ναι. Η εκτίμηση λοιπόν είναι πρώτον μια αποδοκιμασία της κυβέρνησης, η οποία προκύπτει από παντού. Το δεύτερο είναι μια επιδοκιμασία των επιλογών του ΣΥΡΙΖΑ. Βρισκόμαστε στο πρώτο ημίχρονο. Θεωρούμε αυτή ότι... όμως δεν προκύπτει από παντού. Αυτή η δεύτερη. Όχι, δεν προκύπτει από παντού, αλλά προκύπτει στην περιφέρεια, γενικό πολιτικό κλίμα. Αττικής, από την εικόνα που έχουμε τώρα, προκύπτει στο Δήμο της Αθήνας. Δεν προκύπτει παρά έξω εύκολα. Και ναι. Δεν τελειώσαμε και όλα. Σας είπα, είναι ένα γενικό πολιτικό κλίμα. Οι αυτοδιοικητικές εκλογές θα κριθούν την δεύτερη Κυριακή. Θεωρούμε ότι ως τότε θα πείσουμε πολύ περισσότερους πολίτες να στρατευτούν στην υπόθεση την οποία έχουμε στρατευθεί εμείς. Και από εκεί και πέρα υπάρχει ένα κλίμα ευρωεκλογών, το οποίο είναι κλίμα εθνικών εκλογών κατά την άποψή μου, και στο οποίο πιστεύω ότι η διαφορά του ΣΥΡΙΖΑ από τα κόμματα της συγκυβέρνησης θα είναι σαφέστατη. Πάντως, κυρία Σιμακοπούλου, η πρώτη δημοσκόπηση από...